Η παρουσία του Αντώνιο Ντελατόρε, του πολυβραβευμένου Ανδαλουσιανού ηθοποιού, έδωσε ξεχωριστή λάμψη στο φεστιβάλ κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν. Ο Ντελατόρε πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία του Ροντρίγκο Σορογόγεν, το Βασίλειο, από τα φαβορί για το Χρυσό Κοχύλι. Η ταινία είναι ένα πολιτικό θρίλερ με τον Μανουέλ να προσπαθεί να σωθεί από ένα σκάνδαλο που ξεσπά με στόχο να βάλει τέλος στην πολιτική του καριέρα. Δεν θέλουμε να πούμε ότι όλοι είναι ένοχοι ώστε να σώσουμε κάποιον. Θέλουμε να δείξουμε έναν κόσμο που είναι δύσκολο να μην είσαι διεφθαρμένος και συγχρόνως ο θεατής να τους καταλάβει ή ακόμα και όχι, αλλά πάντως να δει πως η πολιτική δεν είναι πολύ διαφορετική από εμάς. Ο Ντελατόρε που υποδίεται τον Μανουέλ ήρθε σε επαφή με δεκάδες πολιτικούς προσπαθώντας να σχηματίσει το χαρακτήρα του όσο καλύτερα μπορεί και να αντιληφθεί την πραγματικότητα της πολιτικής αρένας. Για μένα η ουσία είναι να πιάσεις την ψυχή. Όπως ένα παιχνίδι ο ηθοποιός είτε δρά, είτε μιλάει, είτε παίζει με ψυχή. Εγώ προτιμώ την ψυχή. Αν το προηγούμενο φιλμ του Σορογόγεν ήταν ένα βρώμικο θρίλερ, η ατμόσφαιρα αυτής της ταινίας είναι πολύ πιο εκλεπτισμένη, αλλά δείχνει τη βρωμιά της πολιτικής. Είναι η πρώτη μεγάλη ισπανική παραγωγή του φεστιβάλ και στη διάρκεια της προβολής της δόθηκε βραβείο προσφοράς στον Ιάπωνα δημιουργό Χιροκάζου Κορέντα. Carlos Marlaska, Euronews, San Sebastián.